Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Γεια σας παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε το unboxing ενός πακέτου από το GearBest. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε, να φτιάξω λίγο και την κάμερα πιο καλά. Είναι κάτι διαφορετικό, αν και νομίζω ότι πρέπει να έχει γίνει κομμάτια μέσα, γιατί όταν το έφερνα από το ταχυδρόμο το νιώθα λίγο περίεργα. Δύο πραγματάκια έχει μέσα. Θα τα δούμε ένα προς ένα, το ένα σίγουρα το έχετε δει πολλές φορές και από όλα κανάλια, αλλά το ήθελε ένας φίλος πάρα πολύ, οπότε το παρήγγελα για αυτόν. Πάμε να δούμε όμως τι είναι, έρχεται από GearBest, λέω ξανά το πακέτο αυτό. Ήρθε πολύ γρήγορα, τώρα έχουν αυξηθεί, βασικά τα πακέτα έρχονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι παλαιότερα, ήρθε σε 20 μέρες περίπου. Και πάμε να δούμε το πρώτο αντικείμενο. Εντάξει, το έχετε δει όλοι, το έχετε ξαναδεί, το έχετε ξαναματαδεί, είναι ένα καράμπιτ νομίζω λέγονται, πώς λέγονται αυτά τα μαχαίρια, το οποίο όλος παρεπιπτόντως έχει και κορδόνι, ναι, είναι από τον Counter Strike. Έχει τη MOV τη λεπίδα. Φέρω όσο πιο κοντά γίνεται. Βασικά κόβει αυτό. Είναι ωραίο για unboxing, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο άβολο. Είναι για έναν φίλο το συγκεκριμένο. Έρχεται από Κίνα κατευθείαν. Έχει πολύ καλή λαβή, ωραία λαβή. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο βολεύει, αλλά ναι. Το ήθελε, του το πήρα. Αυτό είναι, τίποτα το ιδιαίτερο. Για να ξέρετε γενικά. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Υπάρχουν τεχνικές που χρωματίζουν την λάμα. Υπάρχουν τεχνικές που η λάμα μπαίνει με ειδικά χημικά στοιχεία καθώς ψήνεται για να γίνει το μαχαίρι και παίρνει αυτό το όμορφο χρώμα. Το συγκεκριμένο, για να ξέρετε, επειδή πολύ αρκετοί μάλλον από εσάς θέλετε αυτά τα μαχαίρια, είναι καθαρά τυπωμένα επάνω, δηλαδή στην ουσία είναι σαν να έχει πέσει χρώμα. Οπότε όσο πιο πολύ κόβεις με αυτό το μαχαίρι, αυτό θα ξεφτίζει. Η τιμή του είναι 6 ευρώ, το link στην περιγραφή, γι' αυτό είναι και τόσο φθηνά. Τα πιο ακριβά μαχαίρια έχουν 30 με 40 ευρώ περίπου και ανεβαίνει η τιμή τους. Αλλά εκείνων των μαχαιριών η λάμα είναι κατά τη διαδικασία του ψησίματος του μετάλλου παίρνει το χρώμα, οπότε δεν ξεβάφει καθώς το χρησιμοποιείς. Το συγκεκριμένο έχει το φόβο, επειδή έχει πέσει από πάνω σαν χρώμα, όσο το χρησιμοποιείς τόσο να ξεβάφει. Τέλος πάντων, δεν το πήρε για μένα, οπότε κλάει mine, πάει άκρη και πάμε να δούμε τι είναι το επόμενο. Έχω ένα άγχος. Γιατί το πακέτο έτσι όπως το πιάνω είναι ανοιχτό, το νιώθω, το καταλαβαίνω. Κάντε το σταυρό σας να είναι μέσα τα πράγματα και να μην έχουν γίνει κομμάτια. Εντάξει, δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ ήταν το μαχαίρι προφανώς, φύγει και εσύ. Λεωνάρντο! Μακέστα! Λοιπόν, Λεωνάρντο, καταλάβατε, είναι φιγούρα. Χελονονιτζάκια, την είχα μπανίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ευτυχώς είναι ένα κομμάτι, θέα μου, ευτυχώς. Γενικά το πακέτο είναι αυτό, κομμάτια, φύγει και εσύ πακέτο στην άκρη, δεν μας νοιάζεις. Είναι λίγο τραγικό έτσι όπως ήρθε. Θεέ μου, λες και έκατσε κάποιος πάνω. Αλλά το καλό είναι ότι προνόησαν. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Και έβαλαν ταινία γύρω-γύρω, που σημαίνει ότι δεν έφυγε για να σκορπίσει μέσα στο πακέτο. Μαθαίνουνε, και αυτό είναι το όρο με τους Κινέζους. Ότι κάθε φορά που στέλνουν κάτι, επειδή έχουν δει τα βιντεάκια με τα unboxing, γενικά αυτά τα καταστήματα, θέλουνε να. Όταν αγοράζεις ένα αντικείμενο, τους αρέσει να βάζουν φωτογραφίες και reviews και βίντεο από χρήστες οι οποίοι παίρνουν τα προϊόντα τους. Είδαν ότι στην πορεία, καθώς ανοίγονται πακέτα από το κατάστημα συγκεκριμένα από το GearBest, τώρα μιλάμε για το GearBest βασικά, τα περισσότερα από αυτά έβλεπα και το Σωτήρι που ήταν για τον Unboxing Specialist, έβλεπα ότι έρχονταν κομμάτια. Οπότε το πιο απλό, βάλτε λίγο ταινία γύρω, ώστε τουλάχιστον να μην σκορπίζουν μέσα. Πάλι κομμάτια θα έρθουνε, αλλά δεν θα σκονίζονται, δεν θα σκορπίζουν. Λοιπόν, η φιγούρα είναι αρκετά απλή,
Έχει η βάση, αυτή είναι η βάση της, είναι το καπάκι από τις υπονόμους. Όσοι έχετε δει τα χελανονιτζάκια, ξέρετε ότι ζουν στους υπονόμους. Είναι το καινούριο μοντέλο, αυτό εδώ, έχει αρθρώσεις. Μα θα μου πεις Κώστα, πας και παίρνεις χελανονιτζάκια. Ναι, ο Λεωνάρντο είναι αγαπημένος μου, από τότε που ήμουν παιδί. Είναι το καινούριο το σχέδιο, έχω συνηθίσει στα παλιά. Α, κάνουν και τα δάχτυλα, κοίτα να δεις. Wow, κλείνουν και ανοίγουν και τα δάχτυλα, τρομερό. Ναι, είχα συνηθίσει που λέτε στα χελονονιτζάκια, τα αγαπάω, τα λατρεύω. Από τότε που ήμουν παιδί, έχει μέσα τα κατάνα. Γενικά λατρεύω τα σπαθιά, τα μαχαίρια, από τότε που είμαι μικρός. Θυμάμαι τον εαυτό μου να παίρνω δύο καλάμι και να κάνω το Λεωνάρντο. Πίτσα μ' άρεσε ούτως ή άλλως, δεν περίμενα τα χελονονιτζάκια για να μ' αρέσει η πίτσα. Και, ναι, είναι ο αγαπημένος μου και μακράν το καλύτερο χελονονιτζάκι ever. Μετά είναι ο Μακελάντζελο. Ο Ραφαήλ δεν μ' άρεσε. Και εδώ είναι μια πίτσα η οποία είναι σε κομμάτια. Είναι ωραίο γιατί τη βάζεις εδώ, τάκ. Ας πάνω φύγει κι εσύ, δεν μας νοιάζεις. Λοιπόν, αυτή η βάση έλεγε ότι είναι 7 ίντσες. Σίγουρα το χελονονιτζάκι 7 ίντσες δεν είναι. Δηλαδή, άμα είχα 7 ίντσες χέρι, ωραίο. Βασικά 7 ίντσες χέρι έχω. Το χελονιτζάκι δεν είναι 7 ίντσες. Είναι 7 ίντσες σε απόσταση από το έδαφος. Γιατί το συγκεκριμένο, να σας δείξω τώρα. Πάει κάπως έτσι. Μπαίνει αυτό στη βάση. Αυτός που θα μπει τώρα. Ο. Πες μου. Α, γυρνάει. Έλα ρε φίλε. Ναι, ναι. Εντάξει, το έχω, το έχω. Chill out bros. I got this. Και στην ουσία σηκώνεται από το έδαφος. Να του βάλω και τα σπαθιά από πίσω. Πώς τα βάζουν αυτά. Κάτσε, το φτιάξω. Chill out bros, Κώστας Γκόντης. Και αυτό έτσι. Λάθος τα έχω, αλλά δεν βαριέσαι. Και όλες παρα... Α, τι λες τώρα, μπαίνετε και μέσα. Έλα ρε φίλε, εδώ είσαι. Χάλια τα έβαλα, αλλά δεν βαριέσαι. Μπορεί να το πιάσει κιόλας το ένα. Και το δεύτερο μπορεί να το πιάσει. Σαφώς και μπορεί να το πιάσει. Λοιπόν, μετά από 100 ώρες κατάφερα να το φτιάξω. Έχει και δεύτερο πρόσωπο. Είναι το θυμωμένο και το dazzle πρόσωπο του. Προτιμώ το θυμωμένο γιατί είναι ο Λεωνάρντο. Και ο Λεωνάρντο είναι θυμωμένος πάντα. Βασικά είναι ο πιο γαμμάτος από όλους. Είναι ο πιο έξυπνος από όλους. Είναι το μυαλό στην ουσία. Και η λογική. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι. Γαμάει! Θεϊκό! Λοιπόν, η τιμή του 20 δολάρια. 10 κάτι ευρώ. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Ναι, με τη χάλια φωνή που έχω. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτό εδώ ήταν το unboxing, στήσιμο κλπ. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ελπίζω να σας άρεσε. Έφυγε η βάση. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Και... ναι. Μ' αρέσει γάμο, το θα μπει στη συλλογή μου και είναι τρομερό. Και είναι ωραίο. Απλό μεν, αλλά ωραίο. Έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας, παιδιά. Bye!